πολύ κοντά στην επίσημη παράδοση στο τουρκικό ναυτικό είναι, όπως φαίνεται, το τουρκικό ελικοπτεροφόρο TCG Ανατολού, αλλά ακόμη αναμένουμε τη σχετική ανακοίνωση και τελετή. Το εν λόγω αμφίβιο επιθετικό πλοίο κατασκευάστηκε από τα ναυπηγεία ΣΕΝΤΕΦ στο πλαίσιο του έργου που ξεκίνησε από την Προεδρία των Αμυντικών Βιομηχανιών. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Sky στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, η γενής ΑΦΑΚ αναφέρει πως πρώτη αποστολή είναι σε Αιγαίο και Κρήτη για να στείλει μήνυμα στην Ελλάδα. Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη πως ξεκινάει η εγκατάσταση ηλεκτρονικών και οπλικών συστημάτων πάνω στο πλοίο. Είναι αμφίβιο επιθετικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επιχειρησιακές περιοχές του Αιγαίου, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου και όταν είναι απαραίτητο στον Ινδικό ωκεανό, βόρεια της Αραβικής Χερσονήσου, δυτικά της Ινδίας και τον Ατλαντικό ωκεανό, δυτικά της Ευρώπης, βόρειο-δυτικά της Αφρικής. Το αμφίβιο επιθετικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων TCG Ανατολού θα μπορεί να μεταφέρει τα απαραίτητα οχήματα μάχης και υποστήριξης σε περιοχές κρίσης χωρίς την υποστήριξη της βάσης, μεταφέροντας ένα τάγμα αμφιβίων δυνάμεων να συμμετέχει σε αποβατικές επιχειρήσεις με τα αποβατικά σκάφη που φέρει στο εσωτερικό του και να ενεργεί ημέρα και νύχτα με τα ελικόπτερα που διαθέτει, καθώς και με αεροσκάφη Osprey με περιστρεφόμενο ρότορα εφόσον διαθέτουν. Επιπλέον, στο TCG Ανατολού μπορούν να αναπτυχθούν τακτικά αεροσκάφη όπως τα F-35B που έχουν ικανότητα απογείωσης σε μικρές αποστάσεις, ενεργώντας κάθετη απογείωση-προσγείωση, με αποτέλεσμα η Δημοκρατία της Τουρκίας θα είναι σε θέση να μετατρέψει την περιφερειακή της ικανότητα σε μέσο παγκοσμίας προβολής ισχύως. Το TCG Ανατολού διαθέτει ιατρείο νοσοκομείο χωρητικότητας τουλάχιστον 30 κλινών, συμπεριλαμβανομένων δύο χειρουργείων, του εξοπλισμού ακτίνων Χ, των μονάδων οδοντιατρικής θεραπείας, των αιθουσών εντατικής θεραπείας και λοιμώξεων και θα μπορεί να χρησιμεύσει ως νοσοκομιακό πλοίο για ανθρωπιστική βοήθεια επιχείρησης. Το πλοίο έχει μήκος 231 μέτρα και πλάτος 32 μέτρα και το εκτόπισμα πλήρους φορτίου του πλοίου είναι 27.436 τόνοι. Έχει μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 20,5 κόμβων και οικονομική ταχύτητα 16 κόμβων σε μετατόπιση πλήρους φορτίου. Η εμβέλεια πλεύσης του είναι τουλάχιστον 9.000 ναυτικά μίλια με πλήρες φορτίο με την οικονομική του ταχύτητα. Στη δεξαμενή θαλάσσιου νερού που διαθέτει μπορούν να εισέλθουν 4 πλοία LCME με ένα άρμα το καθένα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.